Η Πάρνηθα αποτέλεσε και αποτελεί ένα μέρος ιδανικό για αποδράσεις κάθε εποχή. Ειδικά όμως κατά τη χειμερινή περίοδο μετατρέπεται σε ένα τοπίο ονειρικό. Θα ρει κανείς πως αν στρίψει σε κάποιο μονοπάτι θα έρθει πρόσωπο με κάποια νύμφη. Στην Πάρνηθα συναντώνται 42 από τα 116 είδη θηλαστικών της χώρας μας, τα οποία εύκολα μπορεί να δει κανείς σε πεζοπορίες. Όμως και η πτηνοπανίδα της περιοχής είναι αρκετά πλούσια. Στην περιοχή ζουν 132 είδη πτηνών από τα 407 της χώρας. Αναφέρονται επίσης αξιόλογοι πληθυσμοί εργατών, αμφίβιων, καθώς και ασπόνδυλα. Για τη χλωρίδα της περιοχής τα σχόλια περιττεύουν. Η ποικιλία είναι τόσο μεγάλη που ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούν ότι είναι ίση με αυτήν της Ιβηρικής Χερσονήσου. Η περιπλάνησή μας μέσα στο δάσος ξεκίνησε με την προοπτική να εντοπίσουμε τα ελάφια που ζούσαν ανέμελα μέχρι που ήρθε η καταστροφή του Ιουλίου. Το να εντοπίσει κανείς τα ελάφια στο χιονοσκέπαστο ορεινό όγκο της Πάρνηθας χειμώνα καιρό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τους αποτραβήθηκε σε απόκρυπνα μέρη του δάσους. Ευτυχώς από την επιδρομή της πύρινης λέλαπας, το κόκκινο ελάφι δεν επηρεάστηκε ως προς τον αριθμό του, μιας και μόλις 25 χάθηκαν από τον αξιόλογο αρχικό πληθυσμό άνω των 500 ατόμων. Αυτό που όμως εύκολα γίνεται κατανοητό είναι η καταστροφή ενός μεγάλου μέρους του φυσικού του περιβάλλοντος, του χώρου διαβίωσής του. Αποτέλεσμα όχι απλά μιας φωτιάς, αλλά μιας αλληλουχίας γεγονότων και πολιτικών αποφάσεων 10 ετών. Μεγάλο ρόλο έπαιξε το ότι το 1998 με μια απόφαση της κυβέρνησης Πασόκ πήραν τη δασοπυρόσβεση από τον κύριο φορέα που είχε την ευθύνη από τα δασαρχεία. Και το ενιαίο της δασοπυρόσβεσης διασπάστηκε, άλλος έχει την πρόσληψη, άλλος έχει τη δασοπυρόσβεση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πραγματικά να μην υπάρχει δυνατότητα να μπορέσει να υπάρχει αποτελεσματική παρέμβαση στο θέμα της πυρόσβεσης της φωτιάς αυτής όπως εξελίχθηκε. Υπάρχουν ευθύνες από πλευράς της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας με το θεσμικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει. Καταρχήν με το άρθρο 24 και την επιτροπή που είχε δημιουργηθεί. Αρνήθηκαν ουσιαστικά να υλοποιήσουν τα μέτρα που προβλέπει από το άρθρο 24. Δηλαδή να φτιάξουν το δασικό κτηματολόγιο, να έχουν την οικιστικό σχεδιασμό. Δεν υπήρχε κανένα μέτρο προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα ενδεικτικά παραδείγματα πολλά. Η προσπάθεια πώλησης 26.000 στρεμμάτων του Δρυμού το 1994. Τα σχέδια επέκτασης του καζίνο, της Ιπποκράτειου Πολιτείας και των δύο μοναστηριών που βρίσκονται στα όρια του Δρυμού. Η απόφαση του Δήμου Μενιδίου να παραχωρήσει 2.500 στρέμματα σε πολυεθνική για τη δημιουργία πολυχώρου αναψυχής και βέβαια η προώθηση από την κυβέρνηση προεδρικού διατάγματος που δίνει το πράσινο φως αξιοποίησης του τατοίου από ιδιώτες. Αλλά επειδή μιλάμε για εθνικό Δρυμό, εγώ πραγματικά έχω εδώ πέρα 14 χρόνια, αλλά αυτά που είδα στην Πάρνηθα μόνο εθνικό Δρυμό δεν μου θύμιζαν. Και ίσως είναι από τους σημαντικούς δρυμούς αυτός και του Σουνίου, ειδικά αυτό έχουν φαίνεται η μοίρα, η εθνική δρυμή που είναι στην Αττική, να μην θυμίζουν τίποτα ή να μην εφαρμόζεται τίποτα για τον πυρία των εθνικών δρυμών όσον αφορά τη διαχείριση των εθνικών δρυμών. Εθνικός δρυμός με ασφαλτόδρομο που θυμνά στον κόσμο δεν υπάρχει. Εθνικός δρυμός με κεραίες, με το κυκλάμινο μέσα, με χώρους στο αθλητικό εγκαθάριση του ΣΕΓΑΣ, με το καζίνο, με το ξενία, ακόμα και τη Βίλα Παπαδόπουλο, που ακόμα και τώρα μετά την αποψίωση του δάσους, φαντάζει σαν σκιάχτρο μέσα στον πυρήνα. Όλα αυτά, συν τις κεραίες, να βάλουμε και το έκτρωμα που έγινε όταν προσπάθησαν να μεταφέρουν τις κεραίες πάνω στην Πάρνηθα και είχαν κατακλείσει την Πάρνηθα, η αστυνομία απογόρευε στο δασάρχη να πλησιάσει για να ρίξουν τα πετά στη θέση αέρας, είναι πάνω, μόλις τελειώνουν οι στροφές πάνω, όπου εκεί πέσανε εκατοντάδες κυβικά μέτρα, μόνο και μόνο για να κατασκευάσουν εκεί και να γίνει κεραία, να γίνει υπάρχον κεραίων. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα,